Περιμένουμε τον αφέντη και δίδεται η εκκίνηση. Δίδεται η εκκίνηση και για να δούμε ποιος θα οδηγήσει στα πρώτα μέτρα. Θέλει να έρθει ο Hillas Gold από μέσα απ' έξω. Έρχεται ο House Captain. Hillas Gold και House Captain, ενώ τους παρακολουθεί το νούμερο 3 ο Δολαριούλης. Πιο πίσω στο κάγκελο είναι το νούμερο 4 ο Mesmerism, ενώ απ' έξω ακολουθεί το νούμερο 5 ο Μπαμπούρ. Στην τελευταία θέση έχει μείνει το νούμερο 1 ο Ατρέγιου. Ο Hillas Gold το νούμερο 7 βγαίνει στο κεφάλι. Οδηγεί την υποδρομία, από μέσα ανεβαίνει το νούμερο 4 ο Mesmerism. Απ' έξω είναι το νούμερο 6 ο House Captain. Πιο πίσω το νούμερο 5 ο Μπαμπούρα. Ακόμη πιο έξω το νούμερο 1 ο Ατρέγιου. Μένει τελευταίο στο νούμερο 3 ο Δολαριούλης. Και πάμε για... Περάσαμε το βιράζ και πάμε για την ευθεία, όπου ο Hillas Gold είναι αυτός που θα μπει πρώτος. Θα μπει πρώτος και θέλει να ανοίξει και το ρυθμό. Έρχεται ο Mesmerism στη δεύτερη θέση, ενώ από πίσω αναπτύσσονται τόσο ο Μπαμπούρ όσο και ο Ατρέγιο. Ο Hillas Gold έχει πάρει μια διαφορά. Και έχει πάρει μια διαφορά η οποία στο ύψος των 200 μέτρων είναι μεγάλη. Για να δούμε, Hillas Gold δεν θα χάσει. Αυτός είναι που θα πάρει το κύπελο ταχύτητος. Hillas Gold και θα το πάρει με πολύ μεγάλη διαφορά έναντι του Μπαμπούρ που θα έρθει να τερματίσει στη δεύτερη θέση. Τρίτος ο Ατρέγιου, τέταρτος ο Mesmerism. Στην πέμπτη θέση θα τερματίσει ο House Captain και τελευταίος ο Δολαριούλης. Hillas Gold, κεφάλι και τέρμα. Και από το 200 έδειξε ότι δεν χάνει. Και το επιβεβαίωσε και πήρε και την νίκη. Hillas Gold λοιπόν, αυτός είναι... Ο βασιλιάς στο σπριντ. Στο σπριντ. Στην ταχύτητα ήρθε στο τέλος ο Μπαμπούρ, αλλά βέβαια η κούρσα είχε τελειώσει, γιατί ο Hillas Gold ήταν μακριά από όλους τα τελευταία 200 μέτρα. Εφόσον ήταν... αφέθηκε ο Hillas Gold να κάνει την κούρσα του, μετά είπαμε θα κάνει τον μπραφ και γεια σας. Ο Ατρέγιου είναι τρίτος, ο Mesmerism είναι τέταρτος. Έχω μεγάλη παρέα, έχω την κυρία Κύρκου εδώ, τον κύριο Χαραλάμπους, τον μικρό Χαραλάμπους που έχει πάντα άποψη για τον αγαπημένο του Χιλάλο, όπως τον λέει, που κέρδισε σήμερα. Να ξεκινήσουμε από την κυρία από εδώ. Σπρίντερ, ο βασιλιάς ο Σπρίντερ, το απέδειξε και σήμερα. Φαντάζομαι είσαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι μετά τη σημερινή νίκη. Είμαι πολύ χαρούμενη για τη σημερινή νίκη. Να πω την αλήθεια ότι δεν το περίμενα, γιατί ήταν δύσκολη κούρσα. Αλλά ο Δημητσάνης το έτρεξε καταπληκτικά, όπως πάντα. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στον προπονητή μου, το Χαραλάμπους, και στο Δημητσάνη φυσικά και όλη την ομάδα τους, που μου έχουν κάνει τόσο χαρούμενη. Έδειξε στα 200 μέτρα ότι δεν χάνει, ήταν ξεκάθαρο, έδειξε τη δύναμή του. Του κάνει καλό και λίγη ξεκούραση από ό,τι φαίνεται. Είναι ένα άλογο που έχει κάνει τις πιο δυνατές του κούρσες πολύ φρέσκος. Και αυτό ήταν το υπέρ εμάς. Τα άλλα άλογα είχαν τρέξει σε κοντινό χρονικό διάστημα. Ο Παναγιώτης της Έλα εξασφάλισε μια άριστη εκκίνηση. Πιστεύω ότι και η σειρά εκκίνησης λίγο μας ευνόησε, γιατί ήταν από μέσα ο βασικός μας αντίπαλος, ο Mesmerism, ο οποίος δεν έχει το πέταγμα του Χιλάλ και μπαίνοντας μπροστά του, του στερήσαμε κάποια περισσότερη τύχη που μπορεί να είχε. Είναι ένα άλογο που εντάξει, τα κάνει όλα μόνος του. Τα λόγια είναι περιττά. Όταν βρίσκεται στο κεφάλι, μπορεί να τα βάλει με οποιοδήποτε άλογο. Και εδώ βλέπουμε τον κύριο Φιν Πάουρη εκ μέρους της υποδρομίας ΑΕ να δίνει το κύπελο στην κυρία Κύρκου για την νίκη του Hillas Gold στο κύπελο ταχύτητος. Και εδώ ο Chief Operation Officer της υποδρομής ΑΕ, ο κύριος Αλεξόπουλος, και ο αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής της Φιλίππου Ενώσεως, ο κύριος Πέτρος Ζαφύρης, δίνει το κύπελο στον προπονητή του Χάρη Χαραλάμπους. Τον παρουσίασε σε καταπληκτική κατάσταση και έφτασε στην μεγάλη νίκη στο κύπελο ταχύτητος. Και εδώ εκ μέρους της Φιλίππου Ενώσεως η απονομή στον Παναγιώτη Δημητσάνη, που κατέκτησε ακόμη ένα κύπελο ταχύτητος. Τα μαλλιά σπρίζουν, αλλά αυτός είναι συλλέκτης τροπέων. Εδώ οι αναμνηστικές φωτογραφίες για την νίκη του Hillas Gold. Και πάμε στην Βάσια Δημητρού. Πάμε στη Βάσια Δημητρού να μας πει η Βάσια, ο Παναγιώτης Δημητσάνης, τα μαλλιά σπρίζουν, αλλά τα τρόπαια συνεχίζει και τα παίρνει. Τι αριθμό έχει αυτό το κύπελο ταχύτητος? Λοιπόν, ο Γιάννης λέει τα μαλλιά μπορεί να σπρίζουν, τα τρόπαια όμως συνεχίζουν. Αν θυμάσαι, ποιο είναι αυτό το τρόπαιο? Ταχύτητος. Ταχύτητος, ναι.
Δεν θυμάμαι. Δεν θυμάται, είχε δίκιο. νομίζω ότι πρέπει να είναι το πέμπτο ή έκτο, δεν θυμάμαι. Καταλαβαίνω. Έχω Stranded Force, έχω η Άλισο 2, έχω Show Me the Lion, πιο παλιά στο φάλιρο Crystal Boy. Δεν θυμάμαι ακριβώς το θέμα. Εντάξει, δεν πειράζει. Ακόμη πιο πολλά, να μην τα θυμάσαι. Εντάξει, όταν θα κερδίσω όμως το επόμενο, βάλε λίγο, βάλ τα κάτω. Μέτρησέ τα, να μας πεις και εμάς πόσα είναι. Εγώ θα έλεγα να κάνουμε ένα quiz. Να ψάξουμε να δούμε τελικά πόσα έχω πάρει τα κύπελα τα γίδα. Σωστό. Μα το κάναμε το quiz και απέτυχε, πες του. Ορίστε. Το κάναμε το quiz και απέτυχε. Ναι, το quiz, όντως λέει ο Γιάννης, σε σένα τουλάχιστον το κάναμε και απέτυχε. Θα το κάνουμε σε άλλους τώρα. Αφού εσύ ο πρωταγωνιστής δεν σου έρχεται, είναι δύσκολο για τους άλλους, αλλά το θέτουμε από τώρα. Σε ισχύ. Λοιπόν, στα 200 μέτρα περίπου στα δικά μας μάτια φάνηκε ότι είναι σίγουρη η νίκη. Δεν ξέρω εσύ αν ένιωθες νωρίτερα πιο σίγουρος για όλο αυτό που ήρθε συνέχεια. Νομίζω ότι στα 600 μέτρα αισθανόμουν ότι το άλογο μου είχε πάρα πολύ δύναμη. Εγώ από πάνω πίστευα ότι στα 600 μπορώ να πω ότι ήμουν νικητής. Εάν φυσιολογικά έκανε το σταμάτημά του ή το κόψιμό του, νορμάλ, χωρίς να υπήρχε κάποιο πρόβλημα και τέτοια. Είναι ένα πολύ καλό άλογο, νομίζω ότι πρώτη φορά το καβάλισα. Έχει τρομερή ταχύτητα και μπορεί να περάσει και τις αποστάσεις με πολύ δυνατό ρυθμό. Αυτό είναι που είναι η ποιότητα του αλόγου αυτού και για αυτή την απόσταση. Είναι πάρα πολύ καλό άλογο. Το σύνθετο θα το κάνουμε με τον Barton Rock συνέχεια. Σίγουρα, θα προσπαθήσουμε. Ναι, εγώ πάντα δεν μπορώ να πω τίποτα με σιγουριά. Αυτό που πάντα πούμε είναι ότι προσπαθώ. Προσπαθώ για ό,τι καλύτερο για τους ιδιοκτήτες, για τον κόσμο, για τους προπονητές, για όλους. Ωραία.